Καλά είμαστε. Λέγαμε, ρε φίλε, έκανα εγώ ένα σχόλιο στην αρχή του μάτς, στην αρχή της εκπομπής, ότι αυτά τα τρία παιχνίδια νομίζω ήταν. Πώς να το πω τώρα, ήταν τα παιχνίδια του Ολιβέιρα και τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη εσύ. Ναι, μπορούμε να τα προσωποποιήσουμε. Έχει εκτοξεύσει, ας πούμε, την εκτίμηση και του κόσμου απέναντι στο πρόσωπό του. Πάρα πολλοί από όσους πριν λίγες εβδομάδες τον αναθεμάτιζαν και ζητούσαν με μανία να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ άλλο φορ, γιατί αυτός δεν κάνει, τώρα αναρωτιούνται πώς μπορεί να ανανεώσει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ήταν εξαιρετικός στα δύο τελευταία. Στο πρώτο δεν είχε ξεκινήσει βασικός. Ναι, αλλά μπήκε και κέρασε τον γκολ στο πρώτο μάτς. Ναι. Σωστά. Έτσι. Αλλά πραγματικά στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια η συνεισφορά του σε όλη την εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Επαναλαμβάνω, γιατί δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί, και χθες ο ΠΑΟΚ, όπως και την Κυριακή, στην ανάπτυξη του δυσκολεύτηκε. Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Mm-hmm. Δεν πέρασε η μπάλα σωστά από γραμμή σε γραμμή. Δεν είχε στα μεσοδιαστήματα... Χθες περισσότερο, ναι. Εκεί επάνω στα δύσκολα υπάρχει λύση Ολιβέιρα. Παίρνει πλάτη τον αντίπαλο και προσπαθεί να τον βρουν οποιοδήποτε, Κοτάρσκι, Μπακ, Χαφ, οποιοδήποτε, για να κρατήσει και να δημιουργήσει μέσα από τέτοιες καταστάσεις. Πολύτιμος. Ευτυχώς χθες τον επέλεξε και πάλι, γιατί προφανώς ξέρει και δεν χρησιμοποίησε τον Ισπανό, που είναι ένας άλλου είδους ποδοσφαιριστής. Ναι, από όπου και αν το δούμε, είτε μεμονωμένα το χθεσινό για τον ΠΑΟΚ, είτε ως γενική εικόνα τα τρία παιχνίδια, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις που έκανε κόντρα στον πολύ δυνατό Παναθηναϊκό, η πρόκριση. Γιατί, Δημήτρη, έγινε και με μια σχεδόν εντεκάδα, έτσι. Δηλαδή μία-δύο αλλαγές, μία αλλαγή σε κάθε μάτς. Ναι. Δεν μπορούσε. Ναι. Δεν γινόταν. Και παρόλα αυτά πρέπει να σημειώσουμε ότι νομίζω ότι και στα τρία παιχνίδια ο ΠΑΟΚ τελειώνει καλά τα μάτς. Mm-hmm. Δεν τελειώνει υποφέροντας. Δεν τελειώνει... αφημένοντας ότι δεν έχω δυνάμεις ναι, και αντέχω. Και πιεζόμενος. Ναι. Και χθες ακόμα είναι η ομάδα που στο τέλος έχει τις ευκαιρίες και με τον Πίσοφαρ και με τον Ολιβέιρα στο ανοιχτό γήπεδο να πετύχει κι άλλο γκολ. Και αυτή είναι μια επιτυχία στη διαχείριση συνολικά των αγώνων, η οποία όμως συνεχίζεται, γιατί πλέον οι απουσίες αυξήθηκαν και θα δούμε πώς θα καταφέρει από εδώ και πέρα ο προπονητής του. Δεν έχει τον Ντόγκλας με κάρτες, δεν έχει τον Μπράντον με αποβολή. Ναι. Και εντάξει, από εδώ και πέρα, μετά από συνεχόμενα παιχνίδια, είναι... Τώρα βέβαια, το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι όταν, ας πούμε, θα είναι οι ανταγωνιστές του και στο κύπελλο, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός σε καυγά μεγάλο, και ο Παναθηναϊκός στη μάχη να μείνει μπροστά στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει δύο μάτς με τη Λαμία, που έχει σαν πρώτο στόχο την παραμονή στην κατηγορία, οπότε θα είναι διαφορετική, πιο εύκολη διαχείριση. Μεγάλη υπόθεση. Έφτιαξε καλά τον Φεβρουάριό του. Οι άλλοι θα ζοριστούν περισσότερο, έχουν πιο πολλά μεγάλα παιχνίδια, και ο ΠΑΟΚ έχει και φόρμα και αυτοεπίθεση. Λογικά, τι να πω, θα έχει και πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο, που θα πιστεύει σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, και στην ομάδα, στη φόρμα της, αλλά και στο πλάνο γενικώς, γιατί ο ΠΑΟΚ χτίζεται για τα επόμενα χρόνια. Κέρδισε πολλά από αυτό το 8ήμερο των αγώνων κόντρα στον Παναθηναϊκό, στον οποίο κέρδισε καθαρά δύο παιχνίδια, στον οποίο χθες πήρε ένα αποτέλεσμα σε πολύ σκληρό μάτς, με πάρα πολλά φάουλ, σκληρά μαρκαρίσματα, κατάφεραν να ανταποκριθούν. Και όλα αυτά σε πολύ μικρό διάστημα, με τον ΠΑΟΚ πράγματι να έχει λιγότερες λύσεις, γιατί ο Παναθηναϊκός τελικά έφερε παίχτες και αναποκτηθέντες και είχε ένα φρεσκάρι και το δοκίμασε ο προπονητής του. Τα κατάφερε, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, είτε είναι μονομένη, είτε το σύνολο των αναμετρήσεων κόντρα στον Παναθηναϊκό. Επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ, αν συμψηφίζονται οι κάρτες κυπέλλου και πρωταθλήματος, μόνο η κόκκινη κάρτα επηρεάζει η συμμετοχή παίχτη στο πρωτάθλημα. Έτσι. Οι κίτρινες δεν μετράνε του κυπέλλου στο πρωτάθλημα και του πρωταθλήματος στο κύπελλο. Έτσι. Πιστεύω όμως ότι ο Ντόγκλας χθες βγήκε στο ημίχρονο, γιατί ήταν ήδη δηλωμένος για τον Λεβαδιακό και αν υπήρχε θέμα αποβολής θα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Και εν όψη Ολυμπιακού. Βέβαια, γιατί... μα έτσι όπως πήγαινε το μάτς, αυτοί οι παίχτες ήταν επίφοβοι. Έτσι όπως πήγαινε το μάτς. Δεν θέλει πολύ. Υπήρχε άλλος λόγος. Δεν υπήρχε άλλος λόγος. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να... Πώς το λένε, αυτός ο ποδοσφαιριστής τώρα δεν μπορεί να αντικατασταθεί και εγώ θα έλεγα για το ΠΑΟΚ και στην επόμενη μέρα ότι αν η ομάδα καίγεται και για τώρα και για τη συνέχεια για μία ενίσχυση, νομίζω ότι εκεί στα χαφ πονάει πιο πολύ ποιοτικά. Και το λέω και για τώρα, αλλά και μελλοντικά, γιατί θα φύγει ο Κούρτιτς, γιατί με ροντάντας πρέπει να το ζυγίσουν, τα θετικά, τα αρνητικά, πόσο κάνει αυτό που προσφέρει ο νεαρός. Βλέπουμε ότι σε μάχες δυσκολεύεται. Κοίταξε, μετά το 20 λεπτό θα μου επιτρέψεις να σου πω, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες και νομίζω ότι το σημάδεψε ο Παναθηναϊκός χθες τον Ντάντα εκεί, δηλαδή την προσωπική μονομαχία με τον Ντάντα. Όπως και ο ΠΑΟΚ σημάδεψε τον Μπούχατ, αυτή την εντύπωση έχω, με τη μετατρόπιση του Νάρη δεξιά. Αλλά από το 20 λεπτό και μετά ο Ντάντα ανταπεξήλθε και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο πολύ ωραίο build-up του ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχουμε δει καλύτερα, γιατί αρκετές φορές... Καλά, εντάξει, προφανώς. Απευθείας από την άμυνα στην επίθεση. Ναι. Πάντα κοιτάς όμως, Δημήτρη, και την δυσκολία του μάτς, έτσι. Αλλά ναι, εννοείται. Μπράβο, ναι. Μα εκεί θες έναν πολύ καλό παίχτη, που αυτός κοστίζει τώρα 7 εκατομμύρια να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. 7 εκατομμύρια. Δεν, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι και μελλοντικά. Για χθες πραγματικά νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό μέχρι το 20 ο ΠΑΟΚ είναι καλός. Είναι πραγματικά καλός, είναι φουριόζος. Δέχεται τον γκολ μετά από καιρό, μένει πίσω στο σκορ και παίρνει πιο παθητικό ρόλο. Αλήθεια είναι αυτή. Παίρνει παθητικό ρόλο στο παιχνίδι. Αλλά μετά το 60-65, όπου νομίζω ότι δεν βγαίνει στο Γιωβάνοβιτς η αλλαγή σχηματισμού, γιατί πραγματικά είναι άμεση η διαφοροποίηση της εικόνας του αγώνα. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, δεν είπα και εγώ στη μετάδοση. Από το 65 και μετά το δείτε. Ναι. Απλά ο Μπερνάρ δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι. Έχεις δίκιο όμως. Αλλάζει η εικόνα αμέσως. Έχεις δίκιο. Ο Νάρη φάση, ο Ήγκάσον φάση, τα κόρνερ του ΠΑΟΚ, είναι πολύ άμεση η αλλαγή εικόνας από εκείνο το σημείο και μετά. Νομίζω ότι η μόνη ήττα των παιχτών του ΠΑΟΚ χθες είναι ότι κατάφεραν σε αυτό το παιχνίδι με τόσα σκληρά φάουλ που δέχτηκαν να πάρουν εκείνοι πιο πολλές κάρτες. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς το κατάφεραν, και είναι κάρτες όλες για καθυστέρηση, για μπάλα μακριά, για πειθαρχία, για... και τελικά έμειναν αυτοί με παίχτη λιγότερο και όχι οι αντίπαλοι. Αυτό σίγουρα είναι η μόνη τους ήττα μέσα σε μια σειρά αγώνων κόντρα στον Παναθηναϊκό που τα κατάφεραν εξαιρετικά και σίγουρα θα πατήσουν πάνω σε αυτό για φέτος, για τη χρονιά, αλλά και για αυτό που χτίζει ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, φίλε, τώρα έχει μπροστά του ένα τελικό κυπέλλου που είναι το καλύτερο, πώς να το πω, το καλύτερο καύσιμο για να συνεχίσει αυτό το process, πώς το λένε. Σωστά. Έτσι, αυτή τη διαδικασία εξέλιξης της ομάδας. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μπράβο. Είναι μεγάλη παρακαταθήκη, μεγάλη πρίκα. Κάθε εβδομάδα που παίζει ο ΠΑΟΚ, όλο και αυξάνονται εκείνοι οι ΠΑΟΚσίδες που πιστεύουν στο πλάνο. Γιατί αυτή είναι η απόφαση. Αυτός είναι ο δρόμος, τον έχει καθορίσει ο Σαββίδης. Με πάρα πολλά εμπόδια τα πέρασε, τα ξεπέρασε το φθινόπωρο, στήριξε μπράχτος και πολύ έξυπνα το Λουτσέσκου. Πραγματικά απορώ ποιος πίστευε τότε, από όσους πίεζαν το Σαββίδη να αλλάξει προπονητή, ότι μπορούσε να αλλάξει προπονητή. Το στήριξε και φυσικά τώρα προχωράει στην επόμενη φάση να χτίσει κάτι καλύτερο, γιατί θέλει προσθήκες ο ΠΑΟΚ για να κοιτάξει πιο ψηλά την επόμενη χρονιά. Αλλά ακόμα και η πορεία του φέτος του φτιάχνει την επόμενη χρονιά, είτε κερδίσει πρωτοδεύτερη θέση, είτε πάει ως κυπελούχος στην Ευρώπη, του φτιάχνει το καλοκαίρι. Γιατί το έχει πει και ο Λουτσέσκου, όλα καλά, εμένα τα καλοκαίρια δεν μου αρέσουν. Και δεν του αρέσουν γιατί με τις αλλαγές που γίνονται πολλές φορές αναγκάζεται να ξαναχτίσει και εκεί επάνω κάπου το χάνει. Εγώ λέω πάντως ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, το αφήνει και παρακαταθήκη παίκτες η φετινή σεζόν. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα τον Κωνσταντέλια, αλλά και τον Κουγεράκη. Είναι δύο τεράστια κέρδη. Το Ράφα Σουάρες, που μέχρι το ξεκίνημα της φετινής χρονιάς δεν υπήρχε στον εργοδοτήσεων του ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, έστω και σαν εναλλακτική λύση, είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος παίζει, υπάρχει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και γενικά, πέρα από τους πιτσιρικάδες, νομίζω ότι είναι μια χρονιά που βοηθάει τον ΠΑΟΚ να πει του χρόνου ότι μπορώ να τσιμπήσω λίγο την ποιότητα και να είμαι ξανά στο 1-2 του ελληνικού πρωταθλήματος. Όχι ότι αποκλείται να το κάνει και φέτος, έτσι. Βεβαίως, αυτός είναι ο στόχος για τα επόμενα χρόνια. Πάντα εγώ πιστεύω ότι η ομάδα κάνει τους παίχτες. Η καλή ομάδα, η οργανωμένη, η δουλεμένη, ανεβάζει και την αξία όλων των παιχτών και των νεαρών που έρχονται και μπαίνουν σε ένα οργανωμένο σύνολο και μέσα από δουλειά και επιμονή καθιερώνονται μετά από ένα διάστημα χρόνου. Και οι μεταγραφές που έρχονται όταν μπαίνουν σε οργανωμένη ομάδα, εκεί δείχνουν περισσότερα. Η βάση αυτή είναι η δουλειά του Λουτσέσκου που είναι δοκιμασμένος και όλα τα άλλα ακολουθούν με τους ποδοσφαιριστές, γιατί και εκείνος πέρασε δύσκολα, γιατί και εκείνος ίσως κάποια στιγμή να απογοητεύτηκε για το ότι έπρεπε να ξαναχτίσει και αυτό θα τον εμπόδιζε να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά πλέον είναι τόσο προσιλωμένος και τόσο ζεστός με όλο αυτό το πλάνο που εγώ θα το πω, νομίζω ότι τώρα είναι και η κατάλληλη περίοδος να γίνει κουβέντα με τον Ρουμάνο και για τα επόμενα χρόνια. Συμφωνούμε. Δεν πιστεύω ότι πραγματικά ότι υπάρχει καταλληλότερος προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Καλύτεροι σίγουρα υπάρχουν, πολύ καλύτεροι. Καταλληλότερος όμως με βάση όλα όσα έχει προσφέρει και όλα όσα ξέρει για το περιβάλλον δεν υπάρχει για τον ΠΑΟΚ. Προφανώς τα ξέρουν αυτά και ο Σαββίδης, που νομίζω ότι σύντομα θα κάνει την κουβέντα για τα επόμενα χρόνια, μια και το συμβόλαιο του προπονητή τελειώνει την επόμενη σεζόν. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, Δημήτρη. Άστε καλά. Καλή